τη 12η του αυτού μηνός Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ονουφρίου. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, που γεννήθηκε στην Περσία, αλλά εξαγιάστηκε στην έρημο της Αιγύπτου, είναι Όσιος Ονούφριος. Όσιος Ονούφριος καταγόταν από βασιλική οικογένεια. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι πιστοί στα διδάγματα της Εκκλησίας και προσπαθούσαν στη ζωή τους να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού. Οι τιμές που τους γίνονταν και η δόξα που απολάμβαναν δεν τους επηρέαζε. Παράλληλα ήθελαν να σώσουν την ψυχή τους. Την χαρά και την ευτυχία τους επεσκίαζε η έλλειψη τέκνων. Βέβαια στα ανάκτορα είχαν πάρει ορφανά και τα ανέτρεφαν σαν δικά τους παιδιά. Έπαιρναν θάρρος και κουράγιο από τα λόγια του Κυρίου μας. «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Γι' αυτό κατέφευγαν πάντα σε Αυτόν. Γονατιστοί, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, παρακαλούσαν το Θεό να τους αξιώσει να αποκτήσουν παιδί. «Παντοδύναμε Κύριε, σε παρακαλούμε μέσα από την καρδιά μας. Άκουσε την προσευχή των αναξίων και αμαρτωλών δούλων σου και αξίωσέ μας να γίνουμε γονείς και θα σου χαρίσουμε το παιδί». Παράλληλα με τις δικές τους προσευχές παρακαλούσαν ιερείς και άλλους πιστούς να προσεύχονται για αυτούς. Μία μέρα με δάκρυα στα μάτια η Βασίλισσα ανακοίνωσε στον άντρα της τη χαρμόσυνη είδηση ότι έμεινε έγκυος. Ο χρόνος κυλούσε ήρεμα και η Βασίλισσα με λαχτάρα περίμενε να γεννήσει το έμβριο. Ο ερχομός στον κόσμο κάθε νέου ανθρώπου είναι πάντοτε πηγή χαράς. Η Βασίλισσα, μια μέρα έχοντας δίπλα της το σύζυγό της και με τη βοήθεια μιας χριστιανής μαίας, έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο αγοράκι. Έπρεπε σύντομα να το κάνουν μέλος της στρατευωμένης εκκλησίας. Πώς να το ονομάσουν? Πολλοί δικοί τους υποδείκνυαν διάφορα ονόματα. Οι γονείς και το ζήτημα αυτό το ανέθεσαν στο δημιουργό του κόσμου. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Ο βασιλιάς έλαβε θεία αποκάλυψη που το συμβούλευε να ονομάσει το παιδί του Ονούφριο και μετά τη βάπτιση να το πάει σε ένα μοναστήρι που ήταν στην Ερμούπολη της Αιγύπτου. Οι γονείς σαν άνθρωποι που όταν αισθάνθηκαν κάποια λύπη για το τι έπρεπε να αποχωριστούν το παιδί, τόσο σύντομα το βλαστάρι τους, όμως ακολούθησαν το θέλημα του Θεού και όχι το δικό τους θέλημα. Ο επίσκοπος της περιοχής μαζί με τους άλλους ιερείς έκαναν το μυστήριο του βαπτίσματος και έδωσαν στο παιδί το όνομα Ονούφριος. Ο Ονούφριος, όμως σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έπρεπε να αφιερωθεί σε αυτόν. Η Ερμούπολη απήχε από τη χώρα αρκετά. Μέχρι να φτάσουν στο μοναστήρι θα περνούσαν αρκετές ημέρες. Πώς θα τρεφόταν το παιδί? «Αυτό θα προνοήσει ο Θεός», είπε ο πατέρας του. Η μικρή συνοδεία ξεκίνησε, αφού η μητέρα πήρε για τελευταία φορά στην αγκαλιά της το παιδί της και το ασπάστηκε, διότι δεν ήξερε αν θα το ξαναέβλεπε. Στο δρόμο που πήγαιναν παρουσιάστηκε μία ελαφίνα, η οποία τους ακολουθούσε. Όλοι κατάλαβαν ότι ήταν σταλμένη από το Θεό για να θρέψει τον Ονούφριο. Πράγματι, η ελαφίνα σε όλη τη διάρκεια δεν απομακρύνθηκε καθόλου, αλλά τους ακολουθούσε και όταν έβαζαν τον Ονούφριο να θυλάσει, αυτή δεν έφερνε καμία αντίσταση. Όταν ο βασιλιάς και η συνοδεία του έφτασαν στην κεντρική πύλη του μοναστηριού, ήταν απόγευμα. Στο μοναχό που ήταν στην πόρτα είπαν ότι ήθελαν να δουν τον ηγούμενο. «Μπορείτε να μπείτε στο μοναστήρι», τους είπε, «και να σας οδηγήσω στο ηγουμενείο». Σε λίγο μπροστά τους ήταν ένας υψηλός μοναχός που το πρόσωπό του έλαμπε. Αφού συστήθηκαν, του είπαν το σκοπό της επισκέψεώς του. Ο ηγούμενος τους υπενθύμησε ότι οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν να μένουν στο μοναστήρι άτομα που δεν έχουν γένια. «Πάρτε τον πίσω και όταν ενηλικιωθεί και θέλει να έλθει, είναι ευπρόσδεκτος για να καταταγεί στο χορό των πατέρων της Μονής». Ο πατέρας αντέτεινε ότι αν δεν ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό, ο Θεός δεν θα το ζητούσε. «Παιδί μου», λέει ο γέροντας, «ο διάβολος προσπαθεί να μας πλανήσει με 1000 τρόπους. Ξεχνάς ότι μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Αποκλείεται να έγινε και εδώ το ίδιο. Ας πούμε ότι κρατούμε τον Ονούφριο. Με τι θα τραφεί? Εμείς εδώ δεν έχουμε γάλα και δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Γέροντα, το παιδί αυτό είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Όπως το έθρεψε σε όλη τη διάρκεια του πολυημέρου ταξιδιού, έτσι θα το θρέψει και εδώ». «Δηλαδή τι έγινε?», ρώτησε ο ηγούμενος. «Ο Θεός μας έστειλε μία ελαφίνα, την οποία θύλαζε. Η ελαφίνα αυτή είναι τώρα έξω από το μοναστήρι. Πάμε να την δείτε και πιστείτε ότι είναι θέλημα Θεού να μείνει το παιδί μου μαζί εδώ». Σε λίγο όλοι τους στην εξώπορτα του μοναστηριού. Ο γέροντας όταν είδε την ελαφίνα ανεφώνησε. «Ως θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε». Ο βασιλιάς χαρούμενος
άκουσε τα λόγια του γέροντα και επέστρεψε στην πατρίδα του. Ο βασιλιάς, αφού αποχαιρέτησε το παιδί, ανεχώρησε για την Περσία. Ο Νούφριος μέχρι τα 3 του χρόνια θύλαζε από την Ελαφίνα, η οποία ερχόταν ώρες. Παράλληλα, παρακολουθούσε όσο ήταν το δυνατόν τις ακολουθίες που γίνονταν στο μοναστήρι. Οι πατέρες τον προέδρεπαν να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και τον εξασκούσαν στην αρετή και αγιότητα. Ο Νούφριος, όσο περνούσε ο καιρός, ύφξανε και κρατεούτο και η χάρη του Θεού είναι επ' αυτόν. Όλοι οι πατέρες τον θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό, γιατί πολλές φορές τους δίδασκε με την αγία ζωή του. Οι πατέρες του έμαθαν να διαβάζει και έτσι σύντομα έγιναν αγνώστες στις ακολουθίες της μονής. Όταν δεν είχε διακόνημα, εντρυφούσε στις σελίδες της Αγίας Γραφής και στα πατερικά κείμενα. Η υπακοή του έκαμε το γέροντα και στους πατέρες έμεινε παρεμοιώδης στο μοναστήρι. Στο Ξυναξάρι διαβάζουμε ότι όλοι οι μοναχοί της μονής εκείνης ήταν αγιότατοι και άμεμπτοι και ζούσαν τηρώντες όλοι τις εντολές του Θεού. Είχαν όλοι μία ψυχή, μία καρδιά, αγάπη θαυμάσια μεταξύ τους. Νίστευαν και αγρυπνούσαν. Όλα αυτά έγιναν ώστε σύντομα ο Νούφριος να ξεπεράσει στην αρετή και την αγιότητα πονούς και από αυτούς τους συμμοναστές του. Με μεγάλη χαρά ο γέροντας της μονής έβλεπε την πνευματική πρόοδο του Νούφριου. Μια μέρα τον κάλεσε στο Ηγουμενείο και του ανακοίνωσε ότι πρέπει να εντείνει περισσότερο τις προσπάθειές του για τον εξαγιασμό του, διότι σύντομα θα τον κήρυξε μοναχό. Ο Νούφριος, όταν άκουσε αυτά, το μόνο που κατόρθωσε να ψελίσει ήταν το ευλόγησον. Μετά από λίγες μέρες, μέσα στο λαμπροστολισμένο και ολοφώτινο καθολικό που ήταν γεμάτο από μοναχούς, δύο πατέρες, ψάλλοντες το αγκάλας πατρικάς, διανοίξε μισπεύσον. Τον οδήγησαν στον ηγούμενο που στεκόταν στην ωραία πύλη, όπου ο γέροντας το ρώτησε: «Τι προσήλθες, αδελφέ, προσπίπτον το Αγίο Θυσιαστηρίο και τη Αγία Συνοδεία Ταύτη? Ποθών των βίων της ασκήσεως τίμιε πάτερ. Ποθείς αξιοθύνε του αγγελικού σχήματος και καταταγίνε εν το χορό των μοναχών? Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε πάτερ». Στη συνέχεια ο ηγούμενος πήρε το ψαλίδι και κόβοντας λίγα μαλλιά σχημάτισε στο κεφάλι του το σημείο του Σταυρού, λέγοντας: «Ο αδελφός ημών ο Νούφριος κήρυτε την κόμην της κεφαλής αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Κατόπιν οι μοναχοί τον έντυσαν με τη στολή του μοναχού και ο ηγούμενος του έδωσε ένα σταυρό και ένα αναμένο κερί, λέγοντας: «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν τον ανθρώπων». Όταν τελείωσε η ακολουθία, όλοι οι πατέρες πέρασαν και του ευχήθηκαν: «Καλή υπομονή και καλόν παράδεισο». Στη συνέχεια είχε αγρυπνία και ακολούθησε τράπεζα. Ο ηγούμενος στην τράπεζα το συμβούλευσε να μην ξεχάσει ποτέ τις μοναχικές υποσχέσεις που έδωσε και ότι σε όλη τη ζωή θα έπρεπε να είναι σκεύος του Παναγίου Πνεύματος. Στο μοναστήρι η ζωή δεν ήταν εύκολη. Ο ελεύθερος χρόνος ήταν μηδαμινός. Οι συνεχείς ακολουθίες άρχιζαν από τα μεσάνυχτα με την ακολουθία του μεσονυχτικού. Στη συνέχεια διάβασαν τις ώρες, τον όρθρο και τελείωναν αφού ο ήλιος είχε ανατείλει με τη Θεία Λειτουργία. Κατόπιν κάθε μοναχός πήγαινε στο διακόνημά του, στο οποίο διαρκούσε μέχρι να σημάνει 9η ώρα. Ακολουθούσε λιτό γεύμα, ο εσπερινός και το απόδειπνο. Στην τράπεζα που ήταν απέναντι από το καθολικό, καθημερινά συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί πατέρες. Όλοι οι πατέρες θαύμαζαν τον Νούφριο για τη μεγάλη ευλάβεια που είχε για τον προφήτη Ηλία, για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όλα τα παραπάνω άναψαν την επιθυμία του Νούφριου να τους μιμηθεί. Η σκέψη να φύγει από το μοναστήρι και να πάει στην έρημο τον βασάνιζε αρκετές μέρες. Μία μέρα πήρε απόφαση να εξομολογηθεί τη σκέψη στον πνευματικό του. Αυτός, όταν το άκουσε, του είπε: «Η επιθυμία σου είναι καλή και θεάρεστη. Πρέπει να ξέρεις ότι πολλές φορές ό,τι επιθυμούμε και ας φαίνεται ότι είναι για το πνευματικό μας συμφέρον, δεν είναι θέλημα Θεού, διότι αυτός γνωρίζει καλύτερα τα βάθη της ψυχής μας και τις δυνατότητές μας. Πολλές άγιες επιθυμίες μας είναι εκ του πονηρού. Ο μισόκαλος θέλει να μας ρίξει στον εγωισμό, να αγανακτήσουμε κατά του πνευματικού μας. Αν μας είχε πει ότι δεν συμφωνεί με την επιθυμία μας και τελικά να μας κάνει να αγανακτήσουμε και ίσως και να μελαγχολήσουμε, με φοβερά αποτελέσματα για την ψυχική μας υγεία. Εγώ, παιδί μου, δεν σε αποτρέπω. Μόνο σε συμβουλεύω να προσευχηθείς πολύ και εγώ για να δώσει ένα σημάδι ο Θεός για εσένα». Το θέμα αυτό τον προβλημάτισε για πολύ καιρό. Ήξερε ότι ο ηγούμενός του έλεγε πάντοτε αυτό που ήταν σωστό προς το συμφέρον της ψυχής του. Κάποια μέρα ήταν και πάλι κοντά στον ηγούμενο και αυτός το ρώτησε: «Παιδί μου, η επιθυμία σου να ζήσεις στην έρημο υπάρχει ακόμα?» «Ναι, γέροντα. Σαν φωτιά και η μέσα μου. Θέλω πολύ να πάω, αν βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής μου. Θέλω όμως να πραγματοποιηθεί μόνο με την ευλογία σας». Ο ηγούμενος του απάντησε: «Ετοιμάσου, παιδί μου, να πας όπου σε οδηγήσει ο Θεός.
Αν από οποιονδήποτε λόγο επιθυμήσεις να γυρίσεις στο μοναστήρι, μην δηλιάσεις. Να πας με την ευχή του Θεού, της Παναγίας και των Πατέρων. Ο Νούφριος, αφού έκανε δαφεία μετάνοια και ευχαρίστησε το γέροντα, γύρισε στο κελί του. Ευχαρίστησε τον Θεό που άκουσε τις προσευχές του και έφυγε το συντομότερο για να μην το μάθει κάποιος από τους πατέρες. Μία νύχτα, ενώ οι πατέρες ήταν στην εκκλησία για την ακολουθία, έφυγε με ανάμεικτα τα αισθήματα από το μοναστήρι, έχοντας πάρει την ευλογία και τις συμβουλές του γέροντα και λίγα παξιμάδια και νερό. Μόλις βγήκε από το μοναστήρι, έκανε το σταυρό του και βάδισε προς την έρημο. Όταν έφυγε, αντίκρισε στο βάθος ένα βουνό και μονολόγησε: «Εκεί θα πάω». Περπάτησε πολλή ώρα. Τα πόδια του δεν μπορούσε να τα σηκώσει πια. Λιποψύχησε. «Θα γυρίσω πίσω», είπε. Ενώ σκεφτόταν αυτά, βλέπει μπροστά του ένα υπέρλαμπλο φως. Φώναξε: «Θεέ μου, φύλαξέ με από τις σατανικές παγίδες». Αμέσως άκουσε μία φωνή που του έλεγε: «Μη φοβηθείς, Ονούφριε. Εγώ είμαι άγγελος του Θεού που με πρόσταξε να σε φυλάω από την ώρα που γεννήθηκες έως ότου να πεθάνεις. Προχώρα και να μην φοβηθείς τις πονηρίες του διαβόλου και τους πειρασμούς. Εγώ είμαι μαζί σου να σε προσέχω ώσπου να παραδώσει την ψυχή σου. Πάμε μαζί μέχρι να συναντήσουμε μία σπηλιά». Τα λόγια αυτά του Αγγέλου του έδωσαν κουράγιο και δύναμη. Περπάτησαν 70 μίλια. Όταν έφτασαν σε μία σπηλιά, ο Άγγελος εξαφανίστηκε. Κατάλαβε ότι ήταν το θέλημα του Θεού. Πλησίασε στην πόρτα της σπηλιάς και φώναξε για να δει αν ήταν κάποιος μέσα. Σε λίγο ξεπρόβαλε ένας γέροντας. Ο Νούφριος του έκανε ένα εδαφιέ μετάνοια και τον ασπάστηκε. Ο γέροντας τον καλωσόρισε και του είπε: «Καλώς ήρθες, αδελφέ και συνεργάτη Ονούφρια. Ο Κύριος να σε φυλάει υπέρνα μέσα». Κοντά στον γέροντα αυτόν έμεινε λίγες μέρες. Μια μέρα ο γέροντας του λέει: «Σήκω, παιδί μου, για να σε οδηγήσω σε ένα τόπο ησυχαστικό. Στην εσωτερική έρημο, στην οποία θέλει ο Κύριος να κατοικήσεις μόνος και εκεί να πολεμήσεις ενάντια στους δαίμονες». 4 ημερόνυχτα βάδισαν μέσα στην έρημο μέχρι ώσπου έφτασαν σε μία όαση, όπου υπήρχε μία μικρή καλύβα, ένας φοίνικας και τρεχούμενο νερό. «Αυτός είναι ο τόπος όπου θα κατοικήσεις και θα αγωνιστείς για τη σωτηρία της ψυχής του», του είπε. Οι δύο πατέρες, ο Νούφριος και η Σάχαρ, έμειναν μαζί στο χώρο αυτό 30 ημέρες. Ο ασκητής στη συνέχεια έφυγε για τη σπηλιά του, αλλά επισκεπτόταν κάποτε τον Ονούφριο. Μάλιστα την τελευταία φορά του είπε ότι θα ήλθε γιατί θα αναχωρήσει από τον κόσμο τούτο και να παρακαλεί να ενταφιάσει αφού του ψάλει την νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν ήταν εύκολη η ζωή στην έρημο. Είχε να παλέψει με τον αβάσταχτο καύσωνα της ημέρας και το κρύο της νύχτας, με τα άγρια θηρία που καθημερινά έρχονταν για να πιούν νερό από την πηγή που υπήρχε εκεί. Ακόμα είχε να παλέψει με τα πάθη που ακόμα δεν κατόρθωσε να τυθασεύσει τελείως, παρά τις προσπάθειες και τις προσευχές του. Οι δαίμονες δεν τον άφηναν σε ησυχία. Του έφεραν στη σκέψη τη ζωή στο μοναστήρι, τους πατέρες. Τακτικά του έβαζαν σκέψεις ότι τον αναζητούσαν οι δικοί του, ότι στο μοναστήρι πήγε ο πατέρας του για να το συναντήσει. Του έφεραν ακηδεία, υπνηλία, έκανε κρότους για να τον φοβήσει ή να τον αποσπάσει από την προσευχή του. Ο όσιος τις μηχανογραφίες του διαβόλου τις διέλυε με τις προσευχές του και κυρίως με την νεοερά προσευχή. Ήξερε όχι μόνο από όσα του είχαν πει οι άνθρωποι του Θεού που συνάντησε στο μοναστήρι και στην έρημο, αλλά και από την προσωπική του πείρα. Προσπαθούσε να εφαρμόσει την προτροπή του Παύλου: «Αδιαλύτως προσεύχεστε, πιο πολύ και από την αναπνοή». Τα φτωχικά του ρούχα δεν άργησαν να λιώσουν και έτσι έμεινε γυμνός. Για να σκεπαστεί, έφτιαχνε ρούχα με τα φύλλα του Φίνικος. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε γυμνό. Ευδόκησε και φύτρωσαν τρίχες σε όλο του το σώμα. Έτσι πέτυχε να μην αισθάνεται τα βράδια το κρύο της ερήμου. Ακόμα άγγελος Κυρίου του έφερνε ψωμί, για να μπορεί απερίσπαστος να δοθεί στην προσευχή. Κάθε δε Κυριακή τον επισκεπτόταν άγγελος και τον κοινωνούσε. Τη μέρα που μετελάμβανε πλημμύριζε από πνευματική παρηγοριά, δεν αισθανόταν πείνα, δίψα, πόνο ή άλλη θλίψη. Ο Όσιος πολλές φορές εγκατέλειψε την καλύβα του και πήγαινε σε πιο ερημικά μέρη για να προσευχηθεί. Μία μέρα εκεί που βάδιζε για να επιστρέψει στην καλύβα του, βλέπει από μακριά έναν άνθρωπο. Τον Όσιο κατάλαβε και ο απρόσμενος επισκέπτης, ο οποίος όταν τον είδε να βαδίζει σιγά σιγά και το σώμα του είναι σκεπασμένο με τρίχες, νόμιζε ότι θα είναι κάτι το πειρασμικό και κρύφθηκε σε ένα μεγάλο βράχο. Ο δασίτριχος άνθρωπος πλησίασε στο βράχο και κάθισε να ξεκουραστεί. Σε κάποια στιγμή φωνάζει: «Κατέβα, δούλε του Κυρίου Παφνούτια, και μην φοβάσαι. Κι εγώ αμαρτωλός είμαι και ασκούμαι για τη σωτηρία της ψυχής μου σε αυτή την έρημο». Ο Παφνούτιος χαρούμενος πήγε κοντά του, έπεσε στα πόδια του και του έκανε μετάνοια ζητώντας συγχώρεση και την ευλογία του. Μετά κάθισε κοντά του και το ρώτησε: «Σε παρακαλώ, Άγιε Πάτερ,
Όπως ο Κύριος αποκάλυψε τα σχετικά με μένα, έτσι και εσύ φανέρωσέ μου από πού είσαι, πώς ονομάζεσαι και πώς ήλθες στην έρημο. Ο Όσιος ο Νούφριος διηγήθηκε τότε στον Όσιο Παφνούτιο τη ζωή του και τους πνευματικούς του αγώνες. Σε κάποια στιγμή σταμάτησε να του μιλάει και του λέγει: «Ας σταματήσουμε τα λόγια, παιδί μου, και ας πάμε στην κατοικία μου». Με χαρά και αγαλία υπερπάτησαν 3 μίλια μέχρι ώστε έφτασαν στην καλύβα του Οσίου Νουφρίου. Μπήκαν μέσα και αμέσως προσευχήθηκαν στον Κύριο, τον οποίο ευχαρίστησαν που τους αξίωσε να συναντηθούν και να συνομιλήσουν για το Θεό. Το ότι η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουν φαινόταν από το ηλιοβασίλεμα. Ξαφνικά στη μέση του κελιού βλέπουν ένα ψωμί μεγάλο και ωραιότατο. Ο Όσιος ο Νούφριος λέει: «Σήκω, παιδί μου, φάει και πιες ό,τι μας έστειλε ο Κύριος, γιατί είσαι πολύ ταλαιπωρημένος από την πεζοπορία και αν δεν φας κινδυνεύεις να αρρωστήσεις». Ο φιλοξενούμενος απάντησε: «Ζει Κύριος ο σωτήρας μας, μπροστά στον οποίο βρισκόμαστε. Δεν θα φάω όμως αν δεν φάμε μαζί μια αδελφική αγάπη». Τελικά ο Όσιος ο Νούφριος πίστηκε να φάει και αυτός. Αφού σηκώθηκαν και έκαναν προσευχή, ξανακάθισαν να φάνε ό,τι τους έστειλε ο Θεός. Όσιος ο Νούφριος έκοψε με τα χέρια του το ψωμί σε κομμάτια και αφού έφαγαν δόξασαν τον Θεό. Στη συνέχεια ο καθένας ασχολήθηκε με ατομική προσευχή. Όταν το φως της μέρας επέτρεπε να δεις καλά το πρόσωπο του άλλου, ο Όσιος Παφνούτιος βλέπει ότι η όψη του προσώπου του Οσίου Νουφρίου ήταν χλωμή και αλλοιωμένη. Φοβισμένος τον ρώτησε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτός απάντησε: «Μη φοβηθείς, αδελφέ, γιατί ο αγαθότατος και σπλαχνικός Κύριος σε έστειλε για να θάψεις το σώμα μου. Να που σήμερα τελειώνει η παροικία μου και φεύγει η ψυχή μου για την ανίποτη εφροσύνη της ουρανίου μακαριότητος. Και να θυμάσαι, όταν πας στην Αίγυπτο, να κηρύξεις τους μοναχούς και σε όλους τους χριστιανούς ότι ζήτησε αυτή τη χάρη από το Θεό. Όποιος κάνει το μνημόσυνό μου και με γιορτάζει ή γράψει ή διηγηθεί τη ζωή μου, να μην του έλθει πειρασμός από το διάβολο. Άγιε Πάτερ, δώσε μου την ευλογία να μείνω εδώ το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν σε έστειλε ο Θεός να μείνεις εδώ, αλλά μόνο να θάψεις το σώμα μου και να εφρανθείς με τους οσίους δούλους του που μένουν σε αυτή την έρημο και να κηρύξεις τους φιλοχρίστους τον τρόπο της ζωής τους για τη δόξα του Θεού και για να τους μιμηθούν όσο μπορούν». Έπεσε στα πόδια του ο Παφνούτιος και του είπε: «Άγιε Πάτερ, γνωρίζω ότι όσα ζητήσεις από το Θεό θα σου τα δώσει. Εξαιτίας των αγώνων σου, σε παρακαλώ πολύ, να με ευλογήσεις να γίνω ομοιός σου στην αρετή, να πάρω από το Θεό την ίδια δόξα και όμοιο στεφάνι στην αιώνια ζωή. Ο Κύριος να μην σε λυπήσει για αυτό που ζήτησες, αλλά να σε ευλογήσει και να σε στηρίξει στην αγάπη του, να σε λυτρώσει από κάθε αμαρτία, πειρασμό του εχθρού και να εκπληρώσει την επιθυμία σου. Οι άγγελοι του να σε σκεπάσουν και να σε φυλάξουν επί τις επιβολές του εχθρού και να μην σε βρει ο ψυχοφθόρος κανένα φταίξιμο την ώρα της κρίσης. Η ευλογία της Παναγίας Τριάδος ας είναι μαζί σου, τώρα και στην ατελείωτη αιωνιότητα». Στη συνέχεια Όσιος ο Νούφριος γονάτισε, ύψωσε τα χέρια του και το βλέμμα του στον ουρανό και με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκε λέγοντας: «Ύψιστε Κύριε, που η δύναμή σου είναι ανεξιγνίαστη και η δόξα σου ακατανόητη και ανέκφραστη. Το δε έλεό σου άπειρο και αμέτρητο. Υμνώ, ευλογώ, προσκυνώ και δοξάζω εσένα, που πόθησε από την νεότητά μου και εσένα ακολούθησα. Επάκουσέ με σε παρακαλώ. Εσύ που φρόντισες για μένα το φτωχό και απομάκρυνες από τις ανάγκες την ψυχή μου και δεν με εγκατέλειψες στα χέρια των εχθρών μου, αλλά έδωσες ζωή στην καρδιά μου. Σε οικετεύω Κύριε, σκέπασόν με την ευλογία σου για να μην ταραχθεί η ψυχή μου από τους δαίμονες όταν χωριστεί από το σώμα, αλλά παράλαβε την με τους Αγίους Αγγέλους σου και κατάταξέ την όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, γιατί είσαι ευλογητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας. Μην ξεχνάς πολυέλεητους πιστούς, όσους βρεθούν σε κίνδυνο και προσευχηθούν λέγοντας: Παντοδύναμε Κύριε, με τις πρεσβείες του δούλου σου Ονουφρίου, ελέησέ με. Άκουσέ τους σε παρακαλώ και χάρισέ τους τη βασιλεία, όπως με έταξες αμήν». Ο Όσιος Παφνούτιος εκστατικός παρακολουθούσε όλα αυτά. Στη συνέχεια ακούει τον Όσιο να λέγει: «Κύριε, στα χέρια σου αφήνω το πνεύμα μου», και τον βλέπει να ξαπλώνει στο έδαφος και να προσεύχεται μυστικά. Το πρόσωπο του Οσίου έλαμπε σαν φως και μια άρρητη ευωδία γέμισε την ατμόσφαιρα. Σε λίγο στον καταγάλλον ουρανό ξέσπασαν βροντές και αστραπές και ο χώρος γέμισε από αγγέλους, οι οποίοι ψάλλοντας γλυκητά τους ύμνους και έχοντας στα χέρια τους αναμένες λαμπάδες και θυμιάματα, πήραν την ψυχή του Οσίου που έμοιαζε με κάτασπρο περιστέρι και ανέβηκαν στον ουρανό. Όταν ο Όσιος Παφνούτιος δεν έβλεπε πια τίποτε, σηκώθηκε και άρχισε
να ασπάζεται το Άγιο Λείψανο που άστραψε σαν μαργαριτάρι. Στη συνέχεια έκανε όσα έπρεπε για να εγκεκοιμημένο και προσπάθησε να βρει κάποιο αντικείμενο για να ανοίξει τον τάφο που θα ενταφίαζε το Ιερό Λείψανο. Ένα μουγκριτό λιονταριού τον έκαμε να φοβηθεί. Γυρίζει προς την είσοδο της καλύβας και βλέπει δύο λιοντάρια στα οποία είπε: «Ξέρω ότι ο Θεός σας έστειλε να θάψουμε το Άγιο Λείψανο». Πήρε το χέρι του ραβδί και αυτό χάραξε πάνω στη γη το μήκος του τάφου. Αμέσως τα λιοντάρια με τα νύχια τους έσκαψαν και άνοιξαν λάκκο μέσα στον οποίο έβαλε το Άγιο Λείψανο. Τα λιοντάρια μετά τον ενταφιασμό, αφού έκαναν μετάνοια στον Όσιο Παφνούτιο, έφυγαν. Μετά τον ενταφιασμό, ο Όσιος κάθισε και συλλογιζόταν τη δόξα που απελάμβανε στους ουρανούς ο Ονούφριος, χάρη στις αγωνιστικές του προσπάθειες, και έκλαιγε με λυγμούς. Αποφάσισε να μείνει και να σκητέψει στην καλύβα αυτή. Όμως δεν ήταν το θέλημα αυτό του Κυρίου. Αυτό το κατάλαβε γιατί έγινε μεγάλος σεισμός ο οποίος γκρέμισε την καλύβα. Εξαφάνισε το φοίνικα και το νερό. Από τον ουρανό ακούστηκε μία φωνή που του έλεγε: «Παφνούτιε, πήγαινε στην Αίγυπτο και κήρυξε τη ζωή του μακαρίου Ονουφρίου και όλα όσα είδες». Πορεύου λοιπόν η Σιρήνη, ενδυναμούμενος από το Θεό. Ο Όσιος Παφνούτιος έκανε υπακοή και γύρισε στην Αίγυπτο, όπου με δάκρυα στα μάτια διηγούντο στους χριστιανούς τη ζωή του Οσίου Ονουφρίου, καθώς και όλα όσα είδε στην έρημο. Τες του Οσίου σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.